Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι. Βασιλέα φοράν η παράγκλη του πνεύμα της αληθείας. Πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνουν στις ευρώ των αγαθών και ζωής ο Ρεγός. Και τα κεσκήνους που νεμήν και καθάρισουν εμάς από βασιλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών. Σκοπών του προκειμένου. Όπως και οι παλαιοί πατέρες μας, βέβαια λέω για τους ασκητάς, οι κοινοβιάτες βέβαια είχαν σύστημα διαφορετικό, αλλά και οι απόλυτοι ασκητές ακόμα σύμφωνα με την παράδοση των πατέρων μας, τα σκυριακά συναθρίζοντο εις το καθολικό και εκεί αφού κοινωνούσαν και τα Θεία Μυστήρια, μετά οι έμπειροι γεροντάδες μετέδιδαν στους νεότερους λόγους ωφελήμους και τους παιδαγωγούσαν για την πνευματική ζωή. Βέβαια είναι απαραίτητο στοιχείο και σε εμάς αυτό το οποίο με τις ψυχές μας δυνάμεις κάνουμε τώρα. Ούτως ώστε να λύνουμε διάφορες απορίες, να παρακινούμε τα περισσότερο, διότι σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, όπως βλέπετε ακόμα και στον επιστημονικό τρόπο, τομέα και στον φυσικό και των κοινωνικών ακόμα, ότι κάθε πράγμα το οποίο συνεχίζει την δραστηριότητα του πρέπει να έχει συνεχώς επικουρικές βοηθητικές δυνάμεις, αλλιώς εξαντλείται, δεν μπορεί να παραμείνει. Λοιπόν, έτσι και σε εμάς είναι απαραίτητο τούτο, διότι ειδικά οι νεότεροι που δεν έχουν πρακτική πείρα, με θέληση μεν καλή έχουν, αλλά η πείρα είναι άλλο πράγμα. Έρθες. Ξέρει ο διάβολος, ο διάβολος δεν χτυπάει ποτέ μόνο μερός από μια πλευρά. Δεν αφήνει τόπον από τον οποίο να μην προβάλλει μάχη και κρούση. Λοιπόν, εκείνους που έχουν ζήλο, τους αυξάνει το ζήλο τους παραπάνω από το μέτρο. Να τους κουράσει και να τους κατεβράζει. Εκείνους που δεν έχουν ζήλο, καταλαβαίνεις, τους φέρνει σε αναπηστία και σε ενοχέλεια να τους καταστρέψει. Και γενικά, όποιος έχει μια θεωρία, του την οθεύει. Λοιπόν, το περισσότερο όμως που πετυχάνει είναι η λεγόμενη αποθάρρυνση. Από τους αμελέστερους δεν έχει και πολλά να περιμένει. Αν και αυτούς ο Θεός πάλι δεν τους αφήνει, αλλά εκείνους τους οποίους φοβάται πολύ είναι τους δραστηρίους. Ότι οι δραστηρίοι κάνουν δύο κακά σε αυτόν. Πρώτον, μεν αυτοί θα ωφεληθούν αφ' αυτόν και θα προκόψουν, αλλά θα γίνουν και παράδειγμα στους άλλους. Και να το φοβάται πιο πολύ. Και πάντοτε τους πολεμάει με την αποθάρρυνση. Άρα λοιπόν οι συνεχείς επαφές και οι πνευματικές ομιλίες είναι πάρα πολύ οικοδομητικές επωφελείς στο να μην γίνεται αυτό το πράγμα το οποίο είναι, να πει κανείς, ένα από τα οξύτερα όπλα του σατανά, από τη λεγόμενη αποθάρρυνση. Διότι μέσα στις μορφές της πάλης είναι τόσες ποικίλες οι μορφές της κρούσεως. Δεν μπορεί καλής. Κοίταξε τι λέει ο Δαβίδ. Δηλαδή εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμμον πληθυνθήσονται. Μπορεί να βρει κανείς άκρα μέσα στο νου του διαβόλου. Είναι αδύνατο. Τέτοιος είναι αυτός. Αυτό έλεγε ο Παύλος. Ούγαρ τα νοήματα, αυτό αγνοούμε. Οι πεπειραμένοι, οι γεροντότεροι πατέρες, όπως σου έχουν μια μεγαλύτερη πείρα και από τη δική τους ζωή και από τις επαφές και τις μελέτες από άλλους γεροντάδες που συνήθισαν ή που μελέτησαν. Και έτσι είναι επωφελής ο σκοπός. Γι' αυτό το επαναλαμβάνω, να μην βαρύνεστε, να μην κουράζεστε. Όταν γίνεται, είναι επωφελέστατο. Τώρα, θα λέγαμε κάτι από τις ερμηνείες του πνευματικού νόμου. Αλλά είχα στο νόμο να πω κάτι πολύ σχετικό, το οποίο συνάντησα τώρα μπροστά
μου εκεί στο σερβλένο που έκανα και είναι ένα από τα υποφελέστερα από όλα. Και λέει ένας ευλαβέστατος αδελφός κοντά σε ένα γέροντα, ο οποίος ευάδιζε πολύ καλά. Κατάφερε ο διάολος και τον έφερε στην αποθάριση. Και σηκώθηκε να φύγει. Δεν επίστευε το γέροντά του. Που, όταν τον έλεγε. Φαίνεται δεν ήταν άλλος κάποιος εκεί κοντά να παρηγορήσει. Τέλος πάντων, έχασε το θάρρος και έφυγε. Επέστρεφε πίσω. Πηγαίνοντας να πάει πίσω, έπρεπε να περάσει από θάλασσα, δεν ξέρω πού ήταν το μέρος που έμενα, ίσως να ήταν κάτω στα μέρη της Αιγύπτου ή της Παλαιστίνης, ξέρω. Όταν κάθισε στο καράβι μέσα, από τη φιλανθρωπία του Θεού φυσικά, παρουσιάστηκαν δύο γέροντες, λέει, ότι ήταν και αυτοί συνταξιδιώτες μαζί του. Δεν ήταν όμως, ήταν άγγελοι. Είχαν μορφή γερόντων. Και κάθισε ο ένας δεξιά και ο ένας αριστερά. Ο ένας έκανε δίθεν ότι επενεί των μοναχών. Αυτόν που φεύγει. Ο άλλος του λέει, τι τον επενεί στον ταλέπορο. Μήπως έφτασε στο μέτρο του Μαργονίου. Και τι είναι το Μαργόνιο και το είπες μες στη μέση τώρα. Να μας το εξηγιάσει. Του λέει, αφού επιμένετε να σας το πω, λέει. Μια φορά λέει, υπήρχε ένας δεσπότης, ένας κύριος, ένα αφεντικό. Ήταν πολύ πλούσιο δηλαδή, αλλά ήταν τόσο δύστροπο, δεν μπόρεσε ποτέ ούτε μισθωτός, ούτε προαιρετικά κανείς να δουλέψει σε αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν τόσο παράξενος και παράλογος. Μια μέρα, μια φορά κάποτε, βρέθηκε ένας νέος και έμαθε το ιστορικό και λέει, εγώ θα πάω και θα το δουλέψω αυτό. Το ενάτεση που θα πας. Ναι, λέει, εγώ θα πάω και θα τα καταφέρω. Λοιπόν, πήγε. Του λέει, κύριε μου, να, ήρθα να θέλω να σε υπηρετήσω, λέει. Άμα θέλεις, εγώ έχω προαίρεση να κάνω ό,τι μου πεις, να σε υπηρετήσω. Λέει, καλώς ήρθες. Λοιπόν, θα αρχίσουμε τώρα να προγραμματίζουμε. Λοιπόν, τώρα είναι περίοδος τώρα της σποράς. Να ετοιμάσουμε τα χτήματα μας, τις γέλες μας, να τις ετοιμάσουμε για σπορά. Αλλά άκουσε, του λέει. Εγώ θέλω το εξής. Θα αρχίσουμε τώρα να οργώνουμε, να ετοιμάσεις τα σβαλιά. Αλλά θέλω σε μια ναυλακιά να παίρνεις σιτάρι. Τη δεύτερη ναυλακιά θα παίρνεις κριθάρι. Στην τρίτη θα βάλεις βρώμη. Στην τετάρτη θα βάλεις φακή. Στην πέμπτη θα βάλεις ρεβίθια. Λέει, αυτό που σκέφτηκες είναι μεγαλύτερη φιλοσοφία. Γιατί όταν θα φυτρώσουν, θα είναι τόσο ωραία, θα προκαλέσουν την παγκόσμια, να πούμε, ικανοποίηση και χαρά. Το έκαμα. Πράγματι. Φύτρωσαν οι στράφτα. Φύτρωσαν τι ωραία που είναι. Όταν έφτασε ο καιρός που άρχισαν να κάνουν λουλούδια και καρπών, λέει, ξέρεις, τώρα να τα θερίσουμε. Τι καλά έκανες, να τα θερίσουμε. Τώρα, του λέει, θα έχουμε χλωρίν. Αυτή είναι ένα πράγμα παράξενο που δεν υπάρχει. Και στα ζώα μας θα είναι πολύ χρήσιμη, αλλά είναι πολύ, πράγμα, πολύ καλό πράγμα. Αυτό δεν το ξανασκέφτηκε κανείς. Λοιπόν, πιάσαν, θέρισαν. Τα θέρισαν. Άγουρα ακόμα. Αφού τα θέρισαν, τα αλώνησαν δίθεν. Αλλά έφερε τώρα το Μαργόνιο να τα μετρήσουμε. Μετρούσαν μαζί με τα άχυρα, τι ήθελε να μετρήσουν. Και τα μέτρησαν δίθεν και τα έβαλα στην αποθήκη. Λέει, αυτό που έκαμε είναι μεγαλύτερη φιλοσοφία τώρα. Κατάλαβες, τώρα να υπάρχει μαζί και ο σπόρος και τα άχυρα, να συντηρούν τα διάφορα και καθένα να παίρνει ό,τι θέλει. Μετά, αφού έγινε αυτή η υποταγή, η υπακοή, έβγαλε τη μάσκα του αφεντικού. Του λέει, έλα εδώ παιδί μου, δεν είσαι υπάλληλος. Είσαι ο θετός μου Υιός. Όλα αυτά είναι πλέον δικά σου. Αφού απέδειξες ότι εκτιμάς και ακούεις, κόβεις το θέλημά σου και υποτάσσεσαι, είσαι ικανός λοιπόν να είσαι κυβερνήτης. Τώρα αυτή τη βάν είσαι ο πραγματικός μου Υιός. Και τον έκαμε στην υιοθεσία. Λοιπόν, αφού τα είπε έτσι ο ένας, θα άκουαν δίθεν οι άλλοι για να ωφεληθεί ο μοναχός. Του λέει, καλά δεν μας τα λες τούτα που μας τα είπες τώρα, είναι αλληγορία. Αν δεν μας λες ότι και στην πραγματικότητα ποιος τα εφήρμοσε αυτά στη ζωή μας. Του λέει, βέβαια να σας πω. Αυτά λέει που τα εφήρμοσαν απόλυτα ήταν ο Παχώμιος και ο Θεόδωρος. Οι θεμελιωτές του κοινωνικού μοναχισμού. Ο Παχώμιος ήταν ο πρώτος ο οποίος οργάνωσε το κοινωνικό σύστημα των μοναχών. Και στις ημέρες του είχαν υπό την προστασία του 11.000 μοναχούς. Ο Θεόδωρος ο λεγόμενος Υγειασμένος ήταν ο μαθητής του. Ένα παιδάκι από τη γέννηση του Αγιασμένου. Και πήγε από μικρό, από 12 ετών κοντά του. Και έκαμε αυτή την υπακοή ακριβώς στο γέροντά του.
λοιπόν, και τότε αφού έκαναν τον διάλογο, έξαφνα χάθηκαν από μπροστά του νέου και κατάλαβα ότι δεν ήταν γέροντες, ήταν άγγελοι. Και τότε γύρισε πίσω αμέσως και πήγε στον γέροντά του, γιατί έπιασε το νόημα. Λοιπόν, και σε εμάς ακριβώς το νόημα που το ερευνάει συνέχεια είναι τούτο. Εμείς δεν κάνουμε υπακοή της αναγκαιότητος, της χρείας, αυτή που δημιουργεί η ρουτίνα της υποχρεωτικής οντότητος της ζωής. Εμείς είμαστε ελεύθεροι από πάντα. Κατάλαβες, δεν είμαστε δεμένοι πουθενά. Αλλά όχι μόνο είμαστε ελεύθεροι, εις το να μην είμαστε υποδουλωμένοι σε καμία αναγκαιότητα και φυσική είναι αυτή, αλλά ακόμα ξέρουμε ότι ουκέτε και εις τον εαυτό μας ακόμα δεν ανήκουμε. Ουκέτε εαυτής εσμέν. Έχουμε καταλάβει πέρα για πέρα αυτός που μας πήρε από το σπίτι μας και την κοινωνία και μας έφερε εδώ. Εκείνος μας έπεισε ότι αυτός είναι και ο δημιουργός μας και ο σωτήρας μας και ο πατέρας μας και ανήκουμε μόνον σε αυτόν. Επομένως λοιπόν είμαστε ακριβώς σε αυτή την θέση. Τώρα λοιπόν αφού είμαστε αυτοί και δεν έχουμε καμιά υποχρέωση υποταγής του νόμου της αναγκαιότητος, είναι μεγαλύτερη βλακεία αν δεν το πετύχουμε. Δεν ζητούμε τίποτε εμείς. Υποτάσσεται η κοινωνία ο ένας εις τον άλλον, γιατί έχουν ανάγκη την κοινωνική, οικονομική, ξέρω εγώ, διατροφική, συστηματική, νομοκρατική, ξέρω εγώ. Εμείς από αυτά έχουμε τίποτε. Υποτασσόμεθα ένας εις τον άλλον, όχι γιατί δεν έχουμε ανάγκη ή θέλουμε να μας δώσει κάτι. Υποτασσόμεθα για να συντρίψουμε το βδέλυγμα της ερημόσεως εστός εν τόπο Αγίο, των εγωκεντρισμών, αυτήν τη διαβολοποίηση που προκάλεσε πτώσεις του ανθρώπου. Αυτό πρέπει να το κρεμίσουμε για να μπορέσει η μητέρα χάρης που είναι μέσα μας να κάνει την ανάπλαση και την μεταμόρφωση. Και καθώς ακριβώς στην αμαρτωλότητά μας εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, τώρα για τη χάριτος θα απεκδηθούμε και θα φορέσουμε την εικόνα του επουρανίου. Και για να γίνει αυτό θα το κάνει μόνο η χάρις. Δεν είναι ανθρώπινο επίδευμα. Για να λειτουργήσει λοιπόν η χάρις που είναι απόρρια της θείας ποιότητος και ιδιότητος, πρέπει να αφομοιωθούμε κατά πάντα το Υιό του Θεού. Αυτός ο οποίος κλίνα στους ουρανούς εκατέβη και έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου. Αυτός μας χάραξε το δρόμο πρακτικά και επομένως δεν μας μένει καμία έρευνα ούτε απασχόλησης. Άρα λοιπόν εμείς υποτασσόμεθα όχι στον νόμο της αναγκαιότητος, εφοβούμεθα κανένα, όχι από εγωισμό. Δεν έχουμε ανάγκη. Τίποτε ανάγκη, κανένα δεν έχουμε. Εδώ στην κοινωνική ζωή που ζούμε, για τη συντήρηση μας, το σύστημα του κοινωνικού μας βίου έχει ετοιμάσει. Θα χτυπήσει το ξύλο, θα πάμε, θα βρούμε ένα πιάτο φαΐ που μας χρειάζεται έτοιμο. Ούτε το πιάτο μας δεν το πλύνουμε. Και αν θέλαμε και ένα ένδυμα να φορέσουμε, θα πάμε στην ηματιοθήκη, θα το πάρουμε έτοιμο. Αυτά είναι τα στοιχεία της αναγκαιότητος. Και μια μικρή στέγη, ήδη υπάρχουν αυτά. Μόνο αυτά μπορούσαν κάπου να μας λυγίσουν. Μόνο τούτα. Σε αυτά μπορούμε να πούμε έχουμε κάποια σχετική αναγκαιότητα. Δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε. Αλλά ήδη το κοινωνικό μας σύστημα τα έχει υπερτέλεια οργανωμένα. Άρα λοιπόν δεν μας ανήκει τίποτε απολύτως. Είμαστε αδικαιολόγητοι κατά πάντα. Εάν δεν πετύχουμε απολύτως, το νόημα του Μαργονίου που είπα πρωτήτερα. Για να ακούσουμε με παρησίαν, Αβδούλε αγαθέ και πιστέ, ίσον θα είστε χαρά του Κυρίου σου. Επί ολίγα είσαι πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Γι' αυτόν τον σκοπό μας έφερε εδώ η χάρις. Γι' αυτό καθόμαστε εδώ. Και η δέσποινα μας Θεοτόκος, μαθαίνω κάτι φοβερά πράγματα. Ξέρετε μέχρι τώρα, ο διεθνής σιωνισμός, με αναμοχλεύσεις παγκοσμίου γεγονότος, εφρόντισε να καταστρέψει το άβατο του άθρος και δεν μπόρεσε. Στέκεται όρθια η Παναγία και απαγορεύει. Δεν μπορεί να το λύσουν και οι ίδιοι απορούν. Μα γιατί? Εμείς υποτάξαμε ολόκληρες βασιλείες, ξεριζώσαμε, ξεθεμελιώσαμε, χύσαμε ποταμούς αμάτων, αρπάξαμε, λαιλατήσαμε. Δεν μπορούμε αυτόν τον τόπο. Δεν τους επιτρέπει η Παναγία. Και μας έχει εμάς υπό την πρόνοιά της σαν γλώσσα. Μας κράτησε αυτόν τον τόπο εδώ για ασφάλεια. Αδελφοί και πατέρες το αυτό.
έλεγε η Μακαρίτσα η Βασίλισσα η παλιά, να την βγάλουμε ένα ασπροπρόσωπη για την μητρική της πρόνοια που κράτησε αυτόν τον τόπο για μας και ολόκληρος η δύναμη του διαβόλου. Όχι άπαξ, αλλά ισοβίως δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Και το κρατάει για μας να έχουμε την ασφάλεια αυτή. Πόσο αισθητά είναι η πρόνοια της Παναγίας και του Θεού μαζί μας. Λοιπόν και εμείς με τη σειρά μας να ανταποκριθούμε σε αυτή την αποστολή. Είμαι θα υπό την σκέπη της απολύτως. Λοιπόν τώρα κάτω λοιπόν τα όπλα του αυταρχισμού, του αναρχισμού, του μηδενισμού. Υπήκοοι μέχρι θανάτου. Αφομοιωμένοι κατά πάντα το Υιό του Θεού και μιμητέ του εκατομμυρίου των πατέρων και των μαρτύρων και των ομολογητών. Να φανούμε έναν τάξη για τον προγόνο μας. Μην ξεχνάτε, πατέρα μου, αυτή είναι η αποστολή μας. Άλλωστε, τι νόημα έχει που είμαστε εδώ. Όλοι είστε, και σας είπα πολλές φορές, δεν σας κολακεύω. Αλλά εκφράζουμε αυτό που αισθάνομαι. Σας καμαρώνω. Γιατί να σας δώσει ο Θεός την δύναμη. Αυτός την έδωσε φυσικά. Να αρνηθείτε τα πτυχία σας, τις κοινωνικές σας αξίες, τα συστήματα μας των γάμων, που είναι το πιο τρομερό πράγμα στην ανθρώπινη φύση. Και με τόση ευκολία. Και να βρισκόμεθα εδώ. Δεν τα αξιολογείτε τούτα, ότι κάποτε θα μας πάρουν εις το εδόλιο της δικαιοσύνης να μας ρωτήσουν. Τι κάματε λοιπόν, μετά που πήρατε όλα τούτα. Μα γιατί όμως να πάμε στο εδόλιο της κρίσεως και να μην πάμε στο θρόνο της παρησίας σαν Ύπρος τον Πατέρα. Να ανοίξουμε το χέρι μας και να πούμε, Κύριε, τον δρόμο τελειώσαμε, την πίστη να τηρήσαμε. Απόκειται μας ο της δικαιοσύνης Στέφανος. Δεν θα μας αφήσει να το τελειώσουμε, αλλά θα μας τραβήσει μες στην αγκάλι του, μες στους κόλπους της Παναγάπης του. Αυτό είναι. Τούτα ήθελα να σας ευθυμίσω. Αυτό είναι το νόημα μας που είμαι θα εδώ. Μην ξεχνάτε. Εάν δεν συντρίψουμε τον εγωκεντρισμό, μην πλανάστε. Μην πλανώ ο μοναχέ ότι έννησε σωθήνε δουλεύοντα ειδονίκια και ενοδοξία. Ο εγωκεντρισμός αυτά έχει. Τι δουλειά έχουμε εδώ πέρα. Για ποιο σκοπό εμείς αντιστεκόμεθα και προβάλλουμε την κατάρα που λέγεται γιατί. Γιατί θα το πούμε όταν διαπιστώσουμε ότι ο σωτήρας μας, ο Θεός μας, ο πατέρας μας ενίσταξε και δεν έχει δύναμη. Όπως έλεγε ο Ηλίας ο προφήτης τότε στους ειδωλολάτρες, φωνάξετε πιο δυνατά ήδη, ενίσταξαν ο Θεός σας και δεν άκουσε. Δεν νιστάζει εμάς ο δικός μας. Επομένως εμείς νιστάζουμε. Γι' αυτό πρόθυμη. Αυτό είναι το νόημα. Μην κάνετε κρίση. Το γιατί είναι βλαστημία. Υπάρχει γιατί. Όταν αντιδρά μέσα σου, πιάσ' τον εαυτό σου από το λαιμό και κατάλαβε εσύ φταίς. Πού είναι η αυτομεμψία. Γιατί αντιδράς πες στον εαυτό σου από μέσα σου. Γιατί αντιδράς με σατανά. Δεν ήρθες για αυτόν τον σκοπό εδώ. Αν ήθελες αξίες δεν ήρθες εδώ. Και δεν πας έξω στην πλάτη. Βλέπετε την πραγματικότητα πως είναι. Πόσο καθαρή είναι. Γι' αυτό βιάζεστε. Προσέχετε. Περνούν οι μέρες, οι ευκαιρίες. Αύριο η κατάσταση δεν είναι ομαλή. Τι βλέπετε. Εγώ έζησα το 40. Εσείς δεν υπήρχε. Στην Αθήνα περπατούσαμε. Με στην Αθήνα. Στις μεγάλες λεωφόρους. Και σαν παλιοτενικέδες εδρασκελούσε με τα πτώματα. Τουμπανισμένα έτσι. Σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Και παρακάτω άλλο πτώμα. Και παρακάτω άλλο πτώμα. Και ποιος το σκότωσε. Σκότωσε ο αδερφός τον αδερφό γιατί δεν είχε την ίδια ιδέα. Σκότωσε ο πατέρας το παιδί. Επρόδιδε ο ένας τον άλλον. Και το σκότωναν οι Γερμανοί. Τα ζήσαμε αυτά. Ουδέποτε έλεγαμε τότε αν θα είμαστε μέχρι το βράδυ. Ή πάλι το βράδυ, άρα θα είμαστε μέχρι το πρωί. Ποιος μας εγγυάτο. Δεν υπήρχε ούτε αρχή, ούτε κυβέρνηση, ούτε ηγεσία, ούτε τίποτε. Θυμάμαι που αγκάρευαν ανθρώπους φτωχούς που τρέμαν να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ στο φτιάρι για να του δώσουν το βράδυ για μισθόν ένα καρπουζόβλουδο. Να το φάει να μην πεθάνει. Βλέπετε τι κάνει η αμαρτία. Ενδέχεται αυτές οι μέρες είναι κοντά μας να χτυπάει. Χτυπάνε τα σύνορα. Να ξανάρθουμε πάλι σε τέτοιες ημέρες. Ότι δεν σφοβούμεθα, αλλά σε τέτοιες ημέρες που δεν υπάρχει ασφάλεια, τότε θα οργανωθούμε να σκεφτούμε περί αρετής και παθών. Τώρα που είναι καιρός, τώρα που υπάρχει ειρήνη,
Τώρα που υπάρχει ειρήνη, με χάνετε χρόνον άσκοπα. Τελειώσατε τη διακονία σας, όπως σας είπα. Προγραμματισμών. Άνθρωπος, αλλά ας αφήκουμε τον άνθρωπο. Ένα βρίσκομαι να κάνει στον κοινωνισμό. Έχουν πολλές υποχρεώσεις. Αλλά μοναχός. Τέλειωσε το καθήκον του και κάθεται άσκοπα και χαζεύει να ακούσει και να δει. Αυτός ο άνθρωπος είτε τρελός είναι, είτε μεθυσμένος, είτε πάντως δεν είναι καλά. Αλλή μόνο. Τέλειωσε τη διακονία σου και μου σε κάθεσαι. Να μαζέψεις ιδέες αφηρημένες για να μην μπορέσεις να συγκεντρωθείς να πεις ένα κύριε ελέησου. Τρέξε γρήγορα στο κελί σου μέσα. Άνοιξε το βιβλίο να διαβάσεις. Πιάσ' το κομποσύρι σου να προσευχηθείς. Να σε διαλλαγείς με τον Θεό. Πέσε μπροστά του, πιάσ' του που τα πόδια. Και φώναζε τον εκεί με την επενετήν ανέδεια. Πανάλατε, εσύ με φέρες εδώ. Γιατί εδώ κάθομαι κάθε μέρα και παρακολουθώ τα πάθη μου, είναι μέσα μου. Ποιος θα τα βγάλει. Έρθε αφήνω ήσυχο. Μην με βαρεθείς. Εσύ με κάλεσες εδώ. Δεν κάνεις λάθη εσύ. Επιμένω, δεν υποχωρώ. Γιατί με προκάλεσες. Εσύ μου έδειξες. Τώρα που είδα να φύγω, πού να πάω. Είναι άλλος σωτήρας από σένα. Να, αυτή είναι η επενετή ανέδη. Στο κελί σας μέσα. Κάθεστε άσκοπα. Μήπως γελάς να μην περάσει τίποτε, να μην τα ακούσετε. Να μαζέψετε στο νου σας άχρηστες ιδεολογίες για να μην σας αφήσουν να κάνετε προσευχή. Έτσι, πατέρα μου, έτσι σας παρακαλώ. Μην με βαραίνεστε. Να δείτε κάποτε που θα τα χρειαστείτε όλα αυτά που σας λέω, γιατί κι εγώ είμαι νέος άνθρωπος, πέρασα κι εγώ αυτά και τα είδα. Τάζησα κι εγώ. Ο ανθρώπινο φύση είναι η ίδια, όλοι οι άνθρωποι το ίδιο είναι. Ναι, και εμείς περάσαμε και δύσκολες ημέρες, γιατί σας είπα ότι εμείς ζήσαμε μέσα στην κατάσταση εκείνη που η χώρα μας δυστυχώς ήταν κατεστραμμένη, δεν υπήρχε δικαιοσύνη τίποτε. Εμείς οι μεθάσκητες και δουλεύαμε εδώ στο Βατουπέ, δούλευα εργατάκι εγώ. Δούλευα εργατάκι, όχι για να μου δώσουν τίποτε, ένα κομματάκι ψωμί να ζήσω. Δεν υπήρχε τότε ούτε χρήματα, ούτε μισθός υπήρχε, ούτε τίποτε. Εδώ φωτώναμε καΐκια στα μοναστήρια, βγαλούσαμε ξύλα, καθαρίζαμε στους άβλους, καραμέσαι για να μας δώσουν ένα κομματάκι ψωμί να ζήσουμε, γιατί δεν υπήρχε τότε. Και αυτοί όχι που το έκαναν από τυραννία, δεν είχαν κι αυτοί. Είχαν κι αυτοί ένα κομμάτι ψωμί και το κόβαστε μέσα και το πέραμε από μισό για να ζήσουμε. Λοιπόν, εύχομαι εκείνες οι ημέρες να μην τα ξαναδούμε, αλλά θέλετε ότι πλησιάζουν, γιατί επλήθαινε πολύ η αμαρτωλότης και η αμαρτία. Αλλά άλλος λόγος αυτός. Εμείς δεν πάμε εκεί. Εμείς με την οικουσιότητά μας, με τη σωστή μας προθυμία, με την αληθινή μας ευλάβεια και την αγάπη, θα ταινίσουμε εις τον Χριστό μας. Ευγνωμονούντες για την αγάπη Του και την καλοσύνη Του που διάλεξε εμάς, τα ασθενή του κόσμου και τα μωρά και τα εξουδενημένα. Και μας έδωσε την οσμήν της ευωδίας της γνώσεώς Του και δεν μας άφησε να πλανηθούμε. Σήμερα στον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια νέοι ασυγκρίτως καλύτεροι και ικανότεροι από εμάς. Και δεν ευδόκησε ο Θεός σε αυτούς. Ευδόκησε σε εμάς τα λιλιπούτια όντα. Είναι η ώρα τώρα να ανταποκριθούμε. Να φανούμε αντάξια της προγονικής μας παραδόσεως. Και έτσι με παρησία να ταινίσουμε τον Χριστό μας σαν πατέρα μας, όχι σαν δικαστή. Να το φοβηθούμε. Αυτά ήθελα να σας ενθυμίσω. Μην βαραίνεστε που τα λέω έτσι. Εγώ σας τα λέω γιατί τα αισθάνομαι, επειδή βλέπω ότι πλησιάζει και ο τέλος μου. Και θα φύγω. Εγώ ήρθα και θα φύγω φυσικά. Ποιος θα μείνει εδώ. Μπορεί να φύγω πνευματικός προδίτερα, αλλά κάποιος από τους δυο μας. Εμπιστεύω να πάμε την ίδια ώρα μαζί. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν, αυτά ήθελα να σας θυμίσω και πάντοτε θα τα λέμε, όπως είπα. Αλλά όπως είπα, ζέσεις και ευλάβεια, κρατείτε. Στον εαυτό σας φρόνημα ταπεινών. Στον συνάνθρωπό σας συμπάθεια. Και προς τον Χριστό μας ενθύμησιν και αγάπη. Το όνομα Του, γιατί φεύγει από το στόμα σας. Το όνομα Του, γιατί φεύγει από το στόμα σας. Το όνομα Του, η ευωδία αυτή, αυτό είναι τροφή. Είναι αναπνοή, είναι ζωή, είναι φως, είναι χαρά, είναι δροσά, είναι παρηγοριά. Να μην λείπει από το στόμα σας. Ιησού ονόματι μάστε σε πολεμίους, λέει οι πατέρες. Και πάνω του αλλού παραλέει, το όνομα του Θεού να κολληθεί με την αναπνοή σου. Βλέπετε. Και ο Παύλος λέει αδιαλείπτως προσεύχεστε. Άλλωστε το επάγγελμα μας, τα ξέρετε, στην αιωνιότητα είναι αυτό. Δεν θα κάναμε εκεί τίποτε. Μόνο θα προσευχόμεθα. Θα δοξολογούμε. Θα ευχαριστούμε τον πατέρα μας που μας πήραμε στην αυλή του και καμαρώνουμε τα τόσα αγαθά που μας έχει ετοιμάσει. Ο ίδιος και μας αναμένει.
Και οι Άγιοι στον ουρανό είδατε που παραπονούνται. Παραπονούνται τώρα οι Άγιοι και λένε, έως πότε ο Δεσπότης ο Άγιος εκδίκησον ημάς από τον κατοικούν τον τη γη. Έως πότε να βλέπουμε απέναντί μας και να πούμε ετοίμαστε και να μην μας αφήνει να πούμε. Και του λέει, περιμένετε μέχρι ακόμα λίγο να ετοιμάσουν και οι σύνδουλοι σας τον δρόμο. Μας περιμένουν. Δεν μπαίνουν κι αυτοί στην τελειότητά τους, γιατί περιμένουν να πάμε κι εμείς. Να πάμε όλοι μας μαζί, ομοθυμαδό. Και έτσι πρεσβεύουν και για μας. Άτε, η Χάριστον, η δέσποινα μας στρατόκος, που είναι για μας μανούλα πραγματική, και οι Άγιοι Πατέρες εδώ, να μέρα ο Ιεροπορφύρος, ο Ιεροαμβρόσιος, μας είπε ότι είδα μαζί σας στην Αγρυπνία που εορτάζετε 300 βατοπαιδινούς Αγίους. Είναι όλοι, αλλά τότε τόσοι μαζεύτηκαν. Βλέπετε, όλοι αυτοί οι πατέρες οι οποίοι θα μένουν εδώ και οι υδρότες τους και τα κλάματα τους έχουν ποτίσει τον τόπο που πατούμε εμείς. Αυτοί τώρα που είναι στον ουρανό μας εθυμούνται, μας λυπούνται, γιατί και αυτοί τώρα έχουν μεταβληθεί, έχουν γίνει όπως είναι το πρότυπο, όπως είναι ο πατέρας τους. Έχουν γίνει θέση θεοί και μας λυπούνται και κλαίνε για μας και προσεύχονται. Να αποδείξουμε ότι έχουμε αίσθηση αυτή τη θέση και αποδεχόμεθα τις προσευχές τους και προσπαθούμε κατά δύναμη. Γέννητο αμήνη. Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.